Ωραία, πάμε. Και να πούμε το βασικό, έτσι. Τώρα, Γιώργο, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα λεπτό να καλησπερίσω το νέο μας πάνελ, Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τα παραπολιτικά και εκδότης του Καρφιού. Καλησπέρα. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Τσούκαλας, εργατολόγος και στέλεχος επίσης του ΠΑΣΟΚ. Ανάποδα τα είπε. Ανάποδα, δεν πειράζει, εντάξει. Κοίταξε πάντα ανάποδα. Ναι, σωστό. Αλλά ο καθένας ξέρει την εικόνα. Του. Λοιπόν, πες ολοκλήρωσε Γιώργο για να πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχει λίγο μια θολή. Το προσανατολισμό του. Τα αριστερόμετρα και τα δεξιόμετρα είναι στον κάλαθο των αχρήστων. Πάμε, Γιώργο. Δεν μιλάμε για μέτρηση. Πάμε, Γιώργο. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε αξιοποίηση προσώπων, συνέδριο. Και από εκεί και πέρα σας είπα ήδη δύο πρόσωπα, Καρχημάκης, Χριστίδης, και θα δούμε και ποια άλλα θα αξιοποιηθούν. Αρκετό ρεπορτάζ και νομίζω από εκεί και πέρα θα την επόμενη μέρα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε περαστικά και αύριο, να τα πούμε αύριο πολύ βράδυ σύντομα. Ελπίζουμε να είσαι εδώ. Το ελπίζω, λοιπόν, το ελπίζω εγώ. Να ξεκινήσω με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, αναμενόμενη αυτή η μεγάλη διαφορά? Ναι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είχε κριθεί από την Κυριακή. Δηλαδή από την προηγούμενη Κυριακή, όταν πέρασε στον δεύτερο γύρο ο κύριος Δούκας, όλοι λέγαμε ότι αν η διαφορά θα είναι μεταξύ 65-35, 60-40, εντάξει, τώρα φαίνεται ότι είναι 60-40. Ήταν αναμενόμενο, δηλαδή είχε κριθεί το εκλογικό αποτέλεσμα από την προηγούμενη Κυριακή. Και οφείλω να σας πω ότι η εβδομάδα αυτή εμένα μου θύμιζε πολύ την ιστορία της εβδομάδας του δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Όσο έβγαιναν διάφορα στελέχη και έκαναν δηλώσεις υπέρ του κυρίου Δούκα, μου θύμιζε την ιστορία του δημοψηφίσματος που ανέβαινε το όχι και έπεφτε το ναι. Νομίζω ότι... Το λες για τον, για τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνολικά. Συνολικά. Αυτό το κάνουν όσοι αισθάνονται ότι είναι δεύτεροι. Με τις δηλώσεις, ναι. Ναι, προφανώς. Και νομίζω ότι το οριστικό ήταν η χθεσινή έμεση, όπως θέλει να την πει κανείς, παρέμβαση του κυρίου Παπανδρέου, η οποία λειτουργήσε στο τέλος ημέρας υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί αρκετοί που ενδεχομένως δεν ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν, δεν τους άρεσε ο Ανδρουλάκης. Μετά και από αυτή την παρέμβαση, από κοινά, μισό λεπτό, αν δεν ολοκληρώσει τη σκέψη, θα είναι κανονοϊτό. Από κοινά της κυρίας Διαμαντοπούλου και κάποια κοινά ενδεχομένως του κυρίου Γερουλάνου, επηρεάστηκαν για να πάνε στην κάλπη. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, μισό λεπτό, πάμε στην Κατερίνα Κανάκη, Χαριλάου Τρικούπη, Νέα Ενσωμάτωση. Και έγραψε 6 μπροστά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να σας πω ότι στη νέα ενσωμάτωση της τάξης. Ακριβώς. Σε νέα ενσωμάτωση της τάξης του 87,93% των εκλογικών τμήματων, κοντεύουμε δηλαδή, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με 60,14% και ακολουθεί ο κύριος Χάρης Δούκας με 39,86%. Φαίνεται λοιπόν πως τα εκεί πάμε, 60-40 θα είναι το τελικό σκορ θα λέγαμε. Καμία ανατροπή από την αρχή της εκλογικής βραδιάς, αυτό σας μετέφερα. Αυτή ήταν η διαφορά, εκεί και παραμένει. Να σας πω ότι εδώ στο Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει έντονη κινητοποίηση. Κάθε λεπτό που περνάει έχονται και άλλοι φίλοι και μέλη και στελέχη εδώ του ΠΑΣΟΚ, πολύ στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, δεδομένου ότι έχει υπάρξει ήδη και το συγχαρητήριο τηλεφώνημα από πλευράς του κυρίου Δούκα και δεδομένου βεβαίως ότι το αποτέλεσμα δεν ανατρέπεται, είναι ξεκάθαρο, φάνηκε από την αρχή. Θα έχουμε εκεί και πανηγυρισμούς και δηλώσεις του νέου πια Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εκ νέου νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, Ανδρέα. Ήθελα να ρωτήσω σε αυτό που είπες για τις τοποθετήσεις των στελεχών και τις δηλώσεις της τελευταίας στιγμής. Είδαμε τον κύριο Παπανδρέου να βγαίνει υπέρ του Νίκου, εμέσως, του Χάρη Δούκα. Όχι εμέσως, γιατί μετά ο κύριος Δούκας το πήρε αυτό και το έβαλε Γιώργο Πάμε. Αλλά, ναι, πολύ σωστά. Η κυρία Γιανακοπούλου υπέρ του Χάρη Δούκα. Ο Νίκος Παπανδρέου υπέρ του Χάρη Δούκα. Θεωρείς ότι αυτά δεν λειτουργήσαν καθόλου ή, δεν άλλαξαν τίποτα. Ή λειτουργήσαν και αντιθέτως, όπως είπε σε κάποιες περιπτώσεις? Πιστεύω ότι λειτουργήσαν, αύξησαν την διαφορά στο τέλος της ημέρας. Γιατί δημιούργησαν αντισυσπηρώσεις. Επειδή είπες για τον νομίζω κύριο Γερουλάνο, δεν είναι τόσο τοξικός. Όχι, δημιούργησαν αντισυσπηρώσεις ενδεχομένως με παλαιούς όρους λίγο. Το γεγονός ότι ο κύριος Νίκος Παπανδρέου. Εγώ δεν πιστεύω ότι η διαφορά ήταν τέτοια. Ο κόσμος είδε τον νικητή και πήγε με τον νικητή. Είναι πάρα πολύ απλό. 10 μονάδες διαφορά δεν καλύπτονται εύκολα. Ότι είχε κριθεί από την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό. Το ζητούμενο, το μόνο ήταν το εύρος. Ωραία. Κάποιοι πίστευαν ότι μπορεί να ήταν και τελευταία παραπάνω. Κουβέντα, το γεγονός ότι ο Νίκος Παπανδρέου βγήκε υπέρ του Χάρη Δούκα μπορεί να ενόχλησε ψηφοφόρους του κυρίου Γερουλάνου
που τον είχαν στηρίξει και που ενδεχομένως θα ήθελαν εκείνον στο δεύτερο γύρο. Ενδεχομένως. Δεν θέλω να ερμηνεύσω. Πιστεύω ότι η παρουσία του Νίκου Παπανδρέου μπορεί να βοήθησε. Να είναι από αυτές που βοήθησαν, οφείλω να σου πω, τον κύριο Δούκα και του έδωσε εκείνη την ημέρα μία αύρα. Μα ήταν και στελέχη και πρώην υπουργή του Γιώργου Παπανδρέου στο επιτελείο. Ναι, ναι, βέβαια. Όπως είναι ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, για παράδειγμα. Τώρα, ήρθε ως, νομίζω, και ως απάντηση. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετικό ρεπορτάζ ο Βαγγέλης. Πληροφορίες λέγανε ότι αν δεν είχε κάνει δήλωση ο κύριος Μανιάτης. Είναι πιθανό να μην, να μην είχε βγει και ο Νίκος Παπανδρέου. Ο Νίκος Παπανδρέου είχε βγει αρχικά ο Νίκος Παπανδρέου από τους πρώτους που είχαν στηρίξει, αν θυμάστε καλά, τον κύριο Δούκα. Δεν βγήκε δηλαδή στο μέσον της στην αρχή της εβδομάδας. Ανοιχτά, αλλά τον υποστήριζε από την αρχή τον κύριο Δούκα, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου. Από τη Δευτέρα, λες. Όχι από αυτή τη Δευτέρα. Αφού ήταν με τον Παύλο Γερουλάνο. Ο Νίκος Παπανδρέου. Ναι, και στη συνέχεια. Αυτό λέμε, στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο. Ότι μπορεί να μην την έκανε τη δήλωση αν δεν είχε κάνει ο κύριος Μανιάτης. Πάμε στον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, πώς προδιαγράφεται η επόμενη μέρα στο Πασόκ με αρχηγό εκ νέου τον Νίκο Ανδρουλάκη? Εγώ θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα το Πασόκ έκανε μια υποδειγματική διαδικασία. Αλήθεια είναι αυτό. Περάσανε 3,5-4 μήνες. Μετά από μια αμφισβήτηση του πρόεδρου του Πασόκ, όπου έγινε μια διαδικασία υψηλού επίπεδου από το σύνολο των υποψηφίων, κατά τη γνώμη μου, ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ εγγυήθηκε μια διαδικασία ενωτική, και αυτό το πιστώθηκε. Θεωρώ ότι και ένας από τους λόγους όπου είδαμε το αποτέλεσμα αυτό είναι γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης πιστώθηκε ότι εγγυήθηκε μια πορεία ενότητας, όχι μια πορεία τοξική. Βλέπουμε την ίδια περίοδο να είναι πολύ πιο άσχημα τα πράγματα σε όμορους χώρους. Και βέβαια. Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα αναθέτει κάποια καθήκοντα συγκεκριμένα και λόγω της συγκυρίας και στον νέο πρόεδρο και στο πολιτικό προσωπικό. Η συγκυρία αυτή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πια τίποτε άλλο στον χώρο και του αριστεράς που να φαντάζει ότι μπορεί με αξιοπιστία να αντιπαρατεθεί με όρους νίκη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό αναθέτει σε όλους πάρα πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνη. Πρέπει και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από αύριο. Επιτρέψτε μου, κύριε Τσουκαλά, να δούμε και την ενσωμάτωση στην Ήπειρο στο 73,8%. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο 51,6% και ο κύριος Δούκας στο 48,4%. Η καλύτερη περιφέρεια του κυρίου Δούκα. Μάλιστα. Και, και στον πρώτο και γύρο. Στα νησιά δεν πήγε. Και στο Ιόνιο δεν πήγε άσχημα. Και στον πρώτο γύρο η πιο καλή περιφέρεια του κυρίου Δούκα ήταν η Ήπειρος. Συνεχίστε, κύριε Τσουκαλά. Πιστεύω ότι και ο πρόεδρος του Πασόκ αναμένουμε όλοι να πάρει πρωτοβουλίες και πολιτικές και οργανωτικές. Και να αγκαλιάσει και το συνυποψηφίο τους, αλλά και όλο το προσωπικό του Πασόκ σε μια λογική ενωμένη, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή το Πασόκ πρέπει να πάει να αποτελέσει κυβερνητική επιλογή. Δεν έχει χρόνο να χάσει. Αντίστοιχα, πρέπει και όσοι τον αμφισβήτησαν να αποδεχθούν την ετοιμιγορία της βάσης παράταξης που έκρινε ότι ο καταλληλότερος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και μαζί ενωμένοι να προχωρήσουν. Πρέπει δηλαδή τα μαχαίρια που εμφανίστηκαν με τη διαδικασία αυτή, που ήταν χαμηλού επίπεδου, τηρήθηκε μια καλή διαδικασία, να μπουν στο θικάρι, να δούμε μια άλλη μέρα, τελείως, από αύριο το πρωί. Αυτό περνάει από όλους και να εγγυηθούν από κοινού την ενότητα της παράταξης και το να μπορέσει η παράταξη πια να έχει προγραμματικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν περιμένει ο κόσμος πια από τον Πασόκ μόνο να είναι ένα κόμμα το οποίο θα πάει από το 11 στο 15 στο 17. Περιμένει, έχει την προσδοκία να αποτελέσει κυβερνητικό πόλο, όπου γρήγορα θα έχει πρόγραμμα κυβερνητικό και λύσεις ρεαλιστικές για το μέλλον του τόπου. Λοιπόν, και πήγαινε και στον κύριο Σαουλίδη. Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενσωμάτωση 70,4%. Ο κύριος Ανδρουλάκης παίρνει 54,5%. Και ο κύριος Δούκας 45,5%. Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δώσε και τη Θεσσαλία. Και τη Θεσσαλία. Ενσωμάτωση 76,7%, ο κύριος Ανδρουλάκης 52,2%, ο κύριος Δούκας 47,8%. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι από αύριο το πρωί θα έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους το Πασόκ πήγε σε εκλογές και αμφισβητήθηκε αρχικά ο κύριος Ανδρουλάκης? Εντάξει, όπως είπε νωρίτερα για ο κύριος Τσουκαλάς, βγήκαμε από μία τρίμηνη υποδειγματική διαδικασία που όχι μόνο διατήρησε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού υψηλού επίπεδου, αλλά συγχρόνως συνέφερε και επιπλέον πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως ήταν το debate των έξι υποψηφίων αρχηγών με τους όρους τους οποίους αποδέχτηκαν όλους. Μια ανοιχτή κουβέντα. Ωραία, την οποία την επιβράβευσαν όλοι. Τώρα. Δεν έφυγε. Αυτή είναι η αρχή. Αυτό είναι μέσα στην πορεία. Και θέλω να πω λοιπόν ότι βγαίνοντας από αυτήν την υποδειγματική
περίοδο, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε την επόμενη μέρα και να πούμε ότι αυτά τα οποία συζητήσαμε παραμένουν επίκαιρα. Έτσι, αυτά κρίθηκαν. Καλός ή κακός, είτε μας ευχαριστούν κάποιους, είτε μας δυσαρεστούν κάποιους. Λένε, συγγνώμη, ο κόσμος... Σαουλή, δώσε και λοιπόν, την στερεά Ελλάδα. Με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να πω. Στερεά Ελλάδα, ενσωμάτωση, 67,9%, ο κύριος Ανδρουλάκης 55,6%, ο κύριος Δούκας 44,4%. Είναι πολύ πιο μικρή πάντως η διαφορά στις περισσότερες περιφέρειες, στις 10 μονάδες είναι. Είναι η διαφορά συνολικά, παιδιά, το τι γίνεται στα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και βλέπουμε και την επικράτεια. Είναι πιο μεγάλη διαφορά στα αστικά κέντρα από ό,τι είναι στις περιφέρειες. Σε ενσωμάτωση, συγγνώμη, θα το πω και αυτό και εγώ. Εσύ θα το πεις. Εσύ θα το πεις. Επικράτεια. Σε 91,16% ο κύριος Ανδρουλάκης έχει 60,16% και ο κύριος Δούκας 39,84%. Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, εγώ επιμένω και λέω, πήγατε στις εκλογές γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρούσαν κάποια στελέχη, δεν έκανε σωστά κάποια πράγματα. Πιστεύετε ότι από αύριο το πρωί αυτή η κατάσταση θα αλλάξει? Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρει το μήνυμα? Κοιτάξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρώ ότι έχει λάβει το μήνυμα, διότι ο ίδιος αναγνώρισε έπειτα από τις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις οποίες κάναμε στο Πολιτικό Συμβούλιο αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι πραγματικά υπήρξαν κάποια ζητήματα, κυρίως οργανωτικής φύσεως κατά τον ίδιο, αλλά και ζητήματα επικοινωνίας. Και λέω κυρίως γιατί στα ζητήματα της πολιτικής νομίζω ότι ήταν σαφής η διαφοροποίηση κάποιων υποψηφίων από την πολιτική την οποία εφαρμόζει και υιοθετεί το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με την Προεδρία. Κύριε Σαουλίδη, με βάση το αποτέλεσμα, οι παραλήπτες του μηνύματος είναι άλλοι. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ σαρώνει με 60%. Άρα φαίνεται ότι οι βάσοι, αυτοί που ψήφισαν, δεν δέχθηκαν τις αντιπαραθέσεις και την λογική των άλλων, διότι το μήνυμα της κάλπης δεν είναι στον κύριο Ανδρουλάκη, είναι στην άλλη πλευρά. Κοιτάξτε λίγο. Είναι ένας αγώνας δύο γύρων, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Εντάξει, εάν πραγματικά, όλοι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν σήμερα τον πρόεδρο είχαν τη διάθεση να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, θα το κάνανε από την πρώτη Κυριακή. Απρώτος γιατί γύρω. Εκεί. Εγώ δεν είπα ότι θέλετε να πάρει 60% από τον πρώτο γύρο με 5 υποψήφιους, δεν γίνεται. Εγώ δεν είπα ότι βγήκε δεύτερος, βγήκε πρώτος. Ναι. Βγήκε πρώτος όμως στην πρώτη διαδικασία με ένα ποσοστό της τάξης του 29,5%. Ναι. Εκεί λοιπόν στην πρώτη διαδικασία τίθηκαν τα ζητήματα. Το γιατί λοιπόν θεωρούμε κάποιοι ή θεωρούσαμε κάποιοι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία αξιολόγησης του Προέδρου. Γιατί είναι περί τούτου πρόκειται. Οργανωτικά τα ζητήματα ή τα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ ή είναι πολιτικά? Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί ως ψηφοφόρος. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κάπου μειωμένη πολιτική στα οργανωτικά ζητήματα ή για το ότι δεν ξέρουμε τι ψηφίζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, είτε αφορά το νόμο για τα έμφυλα ζευγάρια, είτε αφορά το νόμο για την επιστολική ψήφο, είτε αφορά άλλα ζητήματα τα οποία είχαν διαφωνήσει οι βουλευτές. Οι οποίοι λέγανε ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση. Ότι πήγαινε άλλα το πρωί και άλλα το μεσημέρι. Αυτά θα εκλείψουν, ναι. Αυτά ρωτάει, νομίζω, ο Δημήτρης. Εγώ σας απαντώ ότι, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε την διαφορετική πρόταση, την αλλαγή ηγεσίας δηλαδή, γιατί θεωρούσα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, και οργανωτικό και επικοινωνιακό, αλλά και πολιτικό. Εντάξει, αποδέχομαι ότι ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει λάβει το μήνυμα και ότι την επόμενη μέρα θα κάνει πράξη αυτά τα οποία ο ίδιος είπε. Μάλιστα. Ο ίδιος είπε ότι θα αλλάξω την οργανωτική λειτουργία. Ο ίδιος είπε. Προφανέστατα. Άρα λοιπόν το να ζητάτε από εμένα να σας πω το τι προτίθεται να κάνει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι όχι, είναι λίγο άτομο. Εσάς κάτι άλλο, μια και είπατε ότι στήριξατε τον κύριο Δούκα. Μισό λεπτό. Τι πιστεύετε? Μισό λεπτό, λένε. Τα στελέχη αυτά του κυρίου Δούκα που έλεγαν ότι αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης πάμε για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, τώρα τι θα λένε? Ποια στελέχη το λέγανε αυτό? Εγώ δεν το άκουσα. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος πάντως και καλύτερος. Ο Δημήτρη τη Δευτέρα στα Παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο. Δεν γνωρίζω την συγκεκριμένη δήλωση. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της διαφοροποίησης και της σαφής διαχωριστικής γραμμής, η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, εγώ πιστεύω το εξής, ότι πρέπει η χώρα να έχει ξεκάθαρους πολιτικούς φορείς, οι οποίοι θα έχουν και ταξικά χαρακτηριστικά.
σήμερα το 2024. Το 2024, εάν ταξικά δεν θέλουμε, χαρακτηριστικά. Θα μου επιτρέψετε, αν ναι. σας παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Ναι, ταξικά χαρακτηριστικά, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σήμερα κανένας φορέας του δημοκρατικού τόξου να εκφράζει τις μάζες, τις λαϊκές, όλους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα είτε με τα επιδόματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση, είτε με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού που δίνει η κυβέρνηση, είτε. Ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν πάνε και ακουμπάνε στην ακροδεξιά όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πάμε στο επιτελείο θέλουμε... του κ. Δούκα, συγγνώμη κύριε Σαουλίδη. Οπα. Δεν με έχετε αφήσει όμως να ολοκληρώσω. Τι να κάνουμε, θα κάνει δηλώσει ο κ. Δούκα, να μην τις δείξουμε. Άρα δεν πάει στη Χαριλάουτρη που πει 50. Δημήτρη, μας ακούς. Τις δηλώσεις από το επιτελείο του, από το γραφείο που είναι το επιτελείο του. Ναι, από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε. Τώρα κατεβαίνουν σιγά σιγά οι συνεργάτες του κ. Δούκα από τα γραφεία εδώ στη Χαριλάουτρη Κούπη 18 και σιγά σιγά και ο υποψήφιος πρόεδρος Πασόκ, πλέον δήμαρχος Αθηναίων, έρχεται για να κάνει τις δηλώσεις. Θα γίνουν εδώ οι δηλώσεις όπως έχουμε ενημερωθεί. Ναι. Να πούμε 9.30 ώρα έχει προηγηθεί να πούμε ένα συγχαρητήριο τηλεφώνημα. Τώρα μας μεταφέρει Δημήτρη ο Ανδρέας Παπαδόπουλος ότι στη Χαριλάουτρη Κούπη έχει οριστεί συγκέντρωση στις 9.30 το βράδυ. Προφανώς εκείνη την ώρα θα πάει εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα έχουμε και τα επινίκια και τις πρώτες δηλώσεις του νέου Προέδρου και φυσικά και τους πανηγυρισμούς από την πλευρά των οπαδών του Νίκου Ανδρουλάκη. Μία εικόνα που αν θέλει συνάδει πολύ Δημήτρη με τον προεκλογικό αγώνα και την προεκλογική κούρσα η οποία προηγήθηκε τους τελευταίους μήνες. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τον κύριο Χάρη Δούκα. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί ένα συγχαρητήριο τηλεφώνημα προς τον κύριο Ανδρουλάκη, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Κατερίνα Τικανάκη. Ποια στελέχη του Χάρη Δούκα. Προχωράμε μαζί, είναι αυτό το οποίο φέρεται να είπε. Ναι. Δημήτρη, ποια στελέχη του Χάρη Δούκα βρίσκονται τώρα εκεί στο επιτελείο του. Νωρίτερα είδαμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, ο οποίος ήταν εδώ, αν είδαμε σωστά, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη. Έχω την αίσθηση ότι νωρίτερα είδα και τον κύριο Πρωτόπαπα, ο οποίος ήρθε εδώ στα γραφεία. Ο Χρήστος ήταν το, το δεξί του χέρι. Στην ουσία ήταν ο κύριος Πρωτόπαπα. Στρατηγός. Ο στρατηγός. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας ήταν αυτός που ήταν πίσω από όλα. Ήταν ο στρατηγός του κυρίου Χάρη Δούκα. Και ωραία. Αυτό το οποίο μας λοιπόν, Δημήτρη, θα γυρίσουμε στο στούντιο για να δώσουμε το λόγο να ολοκληρώσει ο κύριος Σαουλίδης και μόλις έχουμε τη δήλωση του κυρίου, του κυρίου Δούκα, βλέπουμε και το πλάνο, θα αμέσως θα συνδεθούμε για να την μεταδώσουμε. Κύριε Σαουλίδη. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι θα πρέπει... Είστε άτυχος. Είστε άτυχος, αλλά λόγω του ανθρώπου που υποστηρίξατε. Λοιπόν, ο κύριος Δούκας. Γεια σας, γεια σας. Πάντως είστε και το... Μου λέτε, ε. Είμαστε έτοιμοι, συνάδελφε. Όχι δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι πίσω. Έτσι πίσω. Ευχαριστώ. Έτοιμοι όλοι, κύριε Δούκα, είμαστε έτοιμοι. Πίσω, δημοσιογράφος. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο Πασό Κίνημα Αλλαγή γιατί μας τίμησαν στις δύο αυτές πολύ κρίσιμες διαδικασίες. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την νίκη του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο Πασό Κίνημα Αλλαγή που στήριξαν την υποψηφιότητά μας. Καταφέραμε μέσα σε 3,5 μήνες να κάνουμε έναν καθαρό και έντιμο αγώνα χωρίς συμβασμούς απέναντι στις ακραίες επιθέσεις και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αρχές και τις αξίες μας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, με ενότητα, με τη συμμετοχή όλων για ένα μεγάλο, ανοιχτό, δυνατό Πασόκ που μπορεί να κυβερνήσει. Θα είμαι πάντα εδώ, στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς βλέπετε το λόγο που σας λέτε. Το βασικό έχει πρώτα βέβαια ένα γάμο προς τα που να κάνει, έτσι. Και έβγαζε κάτι πολύ... Να ακούσουμε το Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη. Ναι, ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δούκα στο μήνυμα το οποίο έστειλε. Συνεχάρη τον κύριο Δούκα, ναι, συνεχάρη τους ψηφοφόρους του Πασόκ για τη διαδικασία. Συνεχάρη προφανώς τον κύριο Ανδρουλάκη για την νίκη την οποία πέτυχε απόψε. Και αν θέλετε ένα πρώτο σχόλιο, αυτό το οποίο κρατάμε για ένα καθαρό, όπως είπε, πολιτικό ρεύμα το οποίο πλέον δημιουργείται στο Πασόκ, όπως τόνισε ο κύριος Δούκας. Θα είμαι εδώ, όπως χαρακτηριστικά έκλεισε, στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Νομίζω όμως το θα είμαι εδώ στην πρώτη γραμμή. Θα είμαι έχει πάντα. Να κάνει, έχει να κάνει και με την πολιτική, ας το πούμε, αν θέλετε, πολιτικό ανταγωνισμό, να το πω έτσι ευγενικά, με τον κύριο Γερουλάνο. Βέβαια, προφανώς. Γιατί ο κύριος Γερουλάνος σε ψήφους, όπως καταδείχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα,
είναι πιο μπροστά από τον κύριο Δούκα. Από αύριο, παιδιά, θα φύγουν όλα τα φώτα από τον κύριο Δούκα και θα είναι αλλού από αύριο. Τα φώτα στον κύριο Δούκα θα είναι για το Δήμο της Αθήνας. Αυτό που λες είναι σωστό, αρκεί να δούμε μετά τι θα γίνει. Θα το συζητήσουμε αυτό με το επόμενο. Δεν μπορεί να τελειώσει, γιατί πρέπει να πάμε στη Χαριλάου. Δεν έχουμε άλλη ψήφια. Κατερίνα Κανάκη. Δηλαδή τελείωσε. Χαριλάου Τρικούπη, Κατερίνα Κανάκη. Σταμάτα, Ελένη. Πες το. Πολύ. Πες το, Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Έκατσε βεβαίως να ακούσει και την δήλωση του αντιπάλου του, του κυρίου Χαριδούκα, και από λεπτό σε λεπτό θα είναι εδώ για να προχωρήσει στην επινίκεια δήλωση. Να σας πω ότι έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου υποστηριχτές του εκ νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Φίλοι, στελέχοι, βουλευτές στο στενό του επιτελείο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βρισκόμαστε στο 95,37% της ενσωμάτωσης, με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη να προηγείται με 60,01%, οριακά πάνω από 60%, και τον κύριο Χάρη Δούκα να βρίσκεται στο 39,99%. Δεν έχουμε καμία ανατροπή. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι είναι αυτό που η νίκη, η οποία κατήγαγε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι καθαρή. Καμία ανατροπή. Περιμένουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και λογικώς από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε και το 100% της ενσωμάτωσης. Να δώσουμε στον κύριο Σαουλίδη να ολοκληρώσει, γιατί τον έχουμε ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Προλαβαίνετε. Σαουλίδη, πρέπει να σας γρήγορα, κύριε Σαουλίδη, γιατί μόνο και να αλλάξουμε και πάνελ. Γρήγορα. Ελπίζω να μην με καλέσετε όταν θα εκλέγετε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και με διακόπτε πάλι. Όχι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χάνετε το χρόνο σας. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα καλέσουμε τους Ελληνικούς. Ήθελα να πω το εξής, ότι για να μην φτάσουμε στο σημείο το οποίο βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη, το να υπάρχει δηλαδή ένας πόλος, είτε κεντροδεξιός, είτε κεντροαριστερός, είτε κεντρός, είτε εν γέννη δημοκρατικός, και από την άλλη ο δεύτερος πόλος των ακροδεξιών, θα πρέπει να πάρουμε μαθήματα. Να έχουμε διδάγματα από το τι συνέβη στην Ευρώπη και να τα αποφύγουμε. Γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε κι εμείς, και το πιστεύω αυτό δυστυχώς, σε 10 χρόνια να βρισκόμαστε όλοι μαζί οι εντός εισαγωγικών δημοκράτες για να αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να απομακρυνθούν όλοι όσοι λένε ότι σήμερα ασπάζονται τη σοσιαλδημοκρατία είτε το σοσιαλισμό. Θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη συνένεση του κέντρου. Από όλο αυτό το οποίο δηλαδή στηρίζεται σκληρά και αποκλειστικά στην αριθμητική και στη λογιστική, για να μπορέσουμε επιτέλους να έρθουμε, να κάνουμε ένα bypass στον κύκλο τον ιστορικό ο οποίος κλείνει και να αποφύγουμε το 1935-1945. Σας ακούω σκληρό πάντως. Να φύγετε σκληρό. Από το κέντρο, αυτά. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι πρέπει να πάμε στο Δημοκρατικό Κέντρο, να το προσελκύσουμε, να το πάρουμε από τη Νέα Δημοκρατία, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς λέτε να φύγουμε από το κέντρο, να φύγετε από το κέντρο, να πάτε αυτό πού, στο οποίο, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέτε αυτό? Όχι, ρωτάω, δεν το λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς, ποια είναι η ακριβής του σχέση με τις δικές μας πολιτικές? Αυτά τα οποία εσείς μου είπατε ότι πρέπει να φύγετε από το κέντρο. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ ήταν ποτέ κέντρο ιστορικά. Θα μου επιτρέψετε, το κέντρο ΠΑΣΟΚ ψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, ήταν κέντρο. Ιστορικά δεν ψήφισε το κέντρο ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν ένα κέντρο κόμμα. Τι ψήφιζε, λέμε. Μάλλον ξεχνάτε τι ήταν το ΠΑΣΟΚ επί Κώστα Σιμίτη. Καθόλου δεν ξεχάσατε. Καθόλου δεν ξεχνάω. Καθόλου δεν ξεχνάω. Ήταν το ΠΑΣΟΚ επί Κώστα Σιμίτη, ήταν αριστερό κόμμα. Ήταν ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Επί Ανδρέα ήταν ένα σοσιαλιστικό. Με εισβολή στο κέντρο. Μη σας θυμίσω ποια εφημερίδα. Στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία που ηγούνταν ο Κώστας Σιμίτης, σας υπενθυμίζω ότι ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος στην Ευρώπη δοκίμαζε τον τρίτο δρόμο. Μάλιστα. Ασπάζονταν δηλαδή ότι μπορεί να χαλιναγωγήσει. Θυμηθεί τον Παπανδρέου στον τρίτο δρόμο. Τον Ανδρέα. Άλλο τρίτο δρόμο. Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ μιλάω για τον τρίτο δρόμο του Μπλερ. Κάτι το οποίο. Κάτι το οποίο μετά από 20 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας. Ωραία. Και οι ρίζες μας είναι η λαϊκότητα, όχι ο λαϊκισμός. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε, συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κανένα πρόβλημα χωρίς να κατηγορηθούμε ότι είμαστε λαϊκιστές. Θα πρέπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να διαχωρίσουμε τη λαϊκότητα από το λαϊκισμό. Εάν θέλουμε. Ωραία, να αποφύγουμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση ή μια ακροδεξιά. Λογικά το ΠΑΣΟΚ με ένα ιδεολογικό συνέδριο. Είναι χρήσιμο αυτά τα ζητήματα που βάλετε. Χρήσιμη είναι η κουβέντα και όπως τα λέει ο κ. Σαγουλίδης. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει και για λόγους κυβερνητικής πολιτικής και για λόγους όμως στην ουσία αυτοσυντήρησης του ευρύτερου χώρου της παράταξης να ξαναπιάσει τα πραγματικά του όρια. Από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο.
Δεν ήταν κεντρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοσιαλιστικό, συνδυαστικό κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει. Όχι, το φιλελεύθερο πάρει... κέντρο, είπατε. Ναι, για να πάρει το κέντρο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αμυγό κεντρό. Μα δεν είπα πρέπει να μπορεί να φαίνεσαι ότι με τι θέσει που έχει μπορεί να κυβερνήσει και μπορεί να διαμορφώσει όρου κοινωνική κινητικότητα και όρου κυβερνησιμότητα για μια άλλη διέξοδο. Αυτό για να γίνει χρειάζεται και αμφίπλευρη διεύρυνση πολιτικά. Mm-hmm. Κάτι το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό να το επιλέξουμε και να προχωρήσουμε μια λογική τέτοια, αλλά κυρίως θέλει κοινωνική διεύρυνση. Να διαμορφώσει ξανά την κοινωνική συμμαχία Μάλιστα. των μικρομεσαίων, του κόσμου της εργασίας, των νέων επιστημόνων, των νέων, των αγροτών, αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν κυρίως. Να δημιουργήσουν κυρίως. Όλα αυτά αυτό πρέπει να εκφράσουν. Αυτό θέλει πολιτική δουλειά. Να πούμε, το βλέπουμε και στην κάρτα μας, ότι ο κύριος Κατρίνης έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη και έχει στην εντολή των πολιτών να κάνει στο ΠΑΣΟΚ μεγάλο και νικηφόρο, είπε ο κύριος Κατρίνης στην επικοινωνία που είχε με τον κύριο Ανδρουλάκη και η ενσωμάτωση της επικράτειας στο 95,37, 60,01 Ανδρουλάκης, 39,99 Χάρης Δούκας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Σαουλίδη. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάτι άλλο δημοσιογραφικό? Όχι, νομίζω ότι το ενδιαφέρον από αύριο είναι... Καταρχάς πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει περίοδο χάριτος. Η διαφορά του με τον κύριο Δούκα είναι ότι συνεχίζει. Ουσιαστικά σαν να έγινε μια παρένθεση. Άρα δεν έχει περίοδο χάριτος. Το μεγάλο ζητούμενο για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι δύο πράγματα, Δημήτρη. Τι θα κάνει με κεντρικά στελέχη. Δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου. Σωστά. Είπαμε για τον κύριο Δούκα ότι σε πρώτη και φάση. Και μας είπε ο Γιώργος πριν για τον κύριο Καρχημάκη. Τις πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν. Και για τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Τις πληροφορίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη η Βουλή. Ένα από τους λόγους που είχε αυτά τα προβλήματα είναι ότι έχασε την Βουλή. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. Αλλά ουσιαστικά τώρα. Επαναλαμβάνω, το στοίχημα είναι η συμπερίληψη. Να δούμε αν θα δείξει ότι μπορεί να ρόλους ένα κάδρο. Στον κύριο Κατρίνη και στην κυρία Γιαννακοπούλου. Σωστό και αυτό. Για να δούμε στον κύριο Κατρίνη είναι ενδιαφέρον. Πιθανό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους τρεις που ήσασταν παρόντες. Να την παράθεση. Μα υποτίθεται ότι αλλάζει η επόμενη. Πάμε να αλλάξουμε πάνελ. Αν δεν τελάτε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο.